Κυρίες και κύριοι, 8 Μαρτίου σήμερα και γιορτάζουμε την ημέρα της γυναίκας. Μια γιορτή που θεσμοθετήθηκε σε ανάμνηση δίθεν αριστερών αγώνων. Κανείς όμως δεν σκέφτηκε ότι η Ελλάδα και το ελληνικό έθνος δεν έχουν ανάγκη από τέτοιου είδους νεοταξικές γιορτές. Γιατί είναι στον πολιτισμό μας, στο αίμα μας, στην αντίληψή μας για τη ζωή. Ο σεβασμός και η καθημερινή απόδοση τιμών στο πρόσωπο των γυναικών. Αυτό πηγάζει από την προγονική μας παράδοση. Σε καμία άλλη πόλη του αρχαίου γνωστού κόσμου οι γυναίκες δεν απολάμβαναν την ίδια ελευθερία και κοινωνική θέση όσο οι γυναίκες της Σπάρτης. Μόνο στη Σπάρτη οι γυναίκες διέθεταν οικονομική δύναμη και επιρροή. Ο αθλητισμός και η εκπαίδευση ήταν προτεραιότητα εν αντιθέσει σε άλλες πόλεις, όπου οι περισσότερες γυναίκες ήταν τελείως αγράμματες, δυναμικές, με δημόσιο λόγο, τον οποίο δεν δίσταζαν να εκφράσουν ακόμη και όταν ήταν αντίθετος από τη γνώμη των συζύγων τους. Οι αρχαίες είχαν κύριο ρόλο στην κοινωνία και ήταν αυτός της συζύγου και της μητέρας. Απολάμβαναν προνόμια που ήταν σκανδαλώδη για το σύνολο του αρχαίου κόσμου. Αυτές πρέπει να αποτελούν παράδειγμα και πρότυπο για όλες τις επόμενες γενιές. Την ίδια αντιμετώπιση έχουν οι γυναίκες πολύ αργότερα στα εθνικιστικά κράτη στην Ευρώπη και όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να διαστραβλώσουν την αλήθεια, η ιστορία τους διαψεύδει. Οι νεοταξίτες προκειμένου να αλλοιώσουν το θεσμό της οικογένειας ως θεμέλιο λίθο διατήρησης των εθνών στρέφονται κατά των παραδοσιακών θεσμών και παρουσιάζουν μια άλλη εικόνα της γυναίκας, δίθεν ανεξάρτητης και αυτόβουλης. Οι πρώτες αναγκαίες γερές βάσεις για τη διατήρηση και την εξασφάλιση της μελλοντικής ύπαρξης ενός έθνους χτίζονται μέσα από την οικογένεια, μέσα από τους ρόλους των γονέων και ιδίως της γυναίκας μητέρας. Η διαστρέβλωση από το δίθεν προοδευτικό ρεύμα του ρόλου των δύο φύλων είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά όπλα αυτών των στρατηγικών σχεδιασμών, ένα όπλο καταράκωσης των πάντων. Σε όλες τις εθνικιστικές κοινωνίες οι γυναίκες διατηρούν μοναδικότητα και την ξεχωριστή τους θέση, αποτελούν κινητήριο δύναμη την μητέρα του έθνους, η οποία αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο να διδάξει και να δημιουργήσει την κοινωνική ευθύνη και την εθνική συνείδηση, παραδίδοντας στη σκυτάλη στις νέες γενιές Ελλήνων. Αναλαμβάνει να ανατρέψει το σύγχρονο παραχνιακό status quo και στη θέση του να καθιερώσει ένα νέο τρόπο ζωής, μια νέα βιοθεωρία. Ύψιστο καθήκον της είναι να βελτιώσει την προσωπικότητά της ώστε να μπορεί να προσφέρει στο σύνολο. Έτσι, καλλιεργώντας η ίδια την φιλοπατρία της και το αίσθημα της συλλογικότητος του έθνους, με τη συστράτευσή της καθιερώνει το ρόλο της ως ριζοσπαστικό και επαναστατικό, καθώς εναντιώνεται σε κάθε μορφής πνευματικής σύψης και σωματικής κατάπτωσης, η οποία είναι έκδηλη στη σύγχρονη κοινωνία. Οι διακρίσεις που εκδηλώνονται σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και προσωπικής ζωής της γυναίκας δείχνει ακόμη περισσότερο την αντίθεση με τις γυναίκες του παρελθόντος. Γυναίκες ήταν οι Σπαρτιάτισες που αποχαιρετούσαν τους άνδρες της γης τους με τη φράση «Ήταν οι επιτάς» πριν εκείνοι φύγουν για τις μάχες, θέλοντας να τονίσουν τον εθνικό τους χρέος. Αυτό δείχνει το θάρρος με το οποίο αντιμετώπιζαν οι αρχαίες Ελληνίδες ως σύζυγοι ή ως μητέρες την προοπτική να χάσουν τον άντρα ή το γιο τους για χάρη της πατρίδος. Γυναίκες ήταν και σουλιώτισες που πέρα από το νοικοκυριό έπαιρναν μέρος και σε πολεμικές επιχειρήσεις και όταν οι περιστάσεις το απαιτούσαν, δίχως δεύτερη σκέψη, ρίχνονταν στη μάχη. Ο χορός του Ζαλόγου αποτελεί αιώνιο σύμβολο για τη γυναίκα που προτιμά το θάνατο από την ατίμωση και τη δυστυχία. Τη γυναίκα ηρωίδα που θυσιάζεται για τον εαυτό της και τα παιδιά της και αποχαιρετά τη γλυκιά ζωή. Γυναίκες ήταν και γυναίκες της Πίνδου στον πόλεμο της πατρίδος εναντίον στον εχθρό. Έδωσαν το δικό τους παρόν στην πρώτη γραμμή του μετόπου.
Η προσφορά τους αμέτρητη, αυθόρμητη και αυτόβουλη σχημάτιζε ένα τέλειο τις φάλαγγες φορτωμένες πολεμοφόδια, όπλα και τρόφιμα και κουβαλώντας τραυματίες. Γυναίκες και οι σύζυγοι, μανάδες και αδελφές των αγνωμένων του 1974 στην Κύπρο μας, που μέχρι σήμερα περιμένουν να μάθουν τι απέγιναν οι αγαπημένοι τους. Ωστόσο, στις μέρες μας πολύ φοβάμαι πως ξαναγυρνάμε σε μέρες που οι κοινωνίες μεταχειρίζονταν τις γυναίκες ως πράγματα. Η εντόνως εξωσωτική και φεμινιστική αντίληψη ίσως πρέπει να μας προβληματίζει για το εάν και κατά πόσο επηρεάζει αρνητικά τη θέση της γυναίκας, εάν οδηγεί ή όχι στην καταράκουση της κοινωνίας. Συνθλίβονται τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών και κυρίως των γυναικών. Περικόπτονται μισθοί, επιδόματα μητρότητας. Καθημερινά οδηγούνται στην ανεργία χιλιάδες γυναίκες, ενώ όσες έχουν ακόμη εργασία υπόκειται σε εξαντλητικά ωράρια και σε αρκετές περιπτώσεις κακομεταχειρίζονται από τους εργοδότες. Οι νέοι και νέες οδηγούνται στη μετανάστευση. Επικρατεί η απογοήτευση και αφαιρείται από τις γυναίκες η δυνατότητα δημιουργίας οικογένειας, με αποτέλεσμα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα μας να είναι μια χώρα γερόντων. Στις μέρες μας λοιπόν οι γυναίκες πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή, διεκδικώντας ισονομία, ισοτιμία, εργασία, δημιουργία ζωής κάτω από ανθρώπινες συνθήκες, γιατί την αναγνώριση της γυναίκας ως ισότιμο μέλος της κοινωνίας την κατοχυρώνουν όχι επίπλα στη νόμη, αλλά η συνεχής αγώνας στην εργασία, στο σπίτι, στην κοινωνία, στην πατρίδα, στη θρησκεία, στις διαχρονικές αξίες που θωράξαν τους αγώνες τους. Κρατώντας λοιπόν στη μνήμη μας και στην καρδιά μας το σπουδαίο κοινωνικό ρόλο που διαδραμάτισε η γυναίκα στην Ελλάδα σε όλες τις στιγμές της ιστορίας της, ας υψώσουμε και εμείς το ανάστημά μας, ας συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με θάρρος, τόλμη για μια ελεύθερη και καλύτερη Ελλάδα. Ευχαριστώ.